πρέπει να θαυμάζουμε τα ωραία κορμιά. Ήτανε, εγώ θαυμάζω. Χάλια, ήταν φρικτό. Τι λες, ρε Χάρη. Χάλια ήταν. Καλά, ο Βαγγέλης έχει το ακαταλόγιστο γιατί είναι πολλά χρόνια εδώ και με όλα αυτά τα γελία, τα γελία που έχει δει, το έχει φλιπάρει. Φλιπάρει τελείω. Πες μας τώρα ότι είμαστε και νούμερα. Ο τίτλος του τηλεοπτικού Καζανόβα πηγαίνει δικαιωματικά φέτος στον Χάρη Χριστόπουλο. Σιγά μην του ξέφευγε η Ευγενία Μανολίδου που την έχει και δίπλα του στην Επιτροπή του Ελλάδα έχει ταλέντο. Η Ευγενία Μανολίδου είναι μια καλλιτέχνητα και μια συνθέτης η οποία, της οποίας φοβάμαι και στεναχωριέμαι που το έργο της δεν το ξέρει ο κόσμος. Εγώ επειδή έτυχε να ακούσω, ερωτεύτηκα αυτή τη μουσική που κάνει. Είναι που φέτος η Ευγενία έχει γίνει άλλος άνθρωπος. Χορεύει. Κρίνει πολύ πιο ελεύθερα. Θέλω να πιάσω δουλειά φύλακα σε κάποιο υψηλό πρόσωπο. Bodyguard. Και οι ενδυματολογικές της επιλογές τραβούν επάνω της τα βλέμματα. Ω Χριστέ μου, τι κάνω. Στα παρασκήνια και στο καμαρίνι έχουμε πολύ μεγαλύτερες. Ναι, τσακωνόμαστε, ναι, διαφωνούμε, τσακωνόμαστε. Γιατί είμαστε και οι τρεις, έχουμε μια προσωπικότητα και ξέρουμε τι θέλουμε. Και εγώ βλέπω και λίγο πιο μακριά. Η Ευγενία είναι, το λέει και το όνομά της, είναι τόσο ευγενική και δεν θέλει να στεναχωρεί τον κόσμο και το βλέπει και αλλιώς. Εγώ είμαι λίγο, είμαι τάβρος, ξέρεις, πηγαίνω κατευθείαν στον τοίχο με τα κέρατα, ας πούμε. Πού να το κορμί σου, ένα να χορέψεις, έλα Θεσσαλονίκια. Πέτρο, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Δεν χάρηκα που σε ξανάκουσα. Το φόβο του Χάρη Χριστόπουλου έχουν τα περισσότερα ταλέντα στο σόου. Δύο ημιτελικοί έχουν απομείνει μέχρι τον τελικό. Αλλά ο δρόμος για τους υποψήφιους θα είναι πολύ μακρύς. Και εγώ τώρα πρέπει να κάνω το Θεοφάνος, έτσι. Αντικειμενικός και ήμουν πολύ ελαστικός. Του χρόνου, αν επαναληφθεί, δεν θα περάσει κανένας. 2-1 για τον κριτή. Προσφορά έκπληξη για του χρόνου. Και τη θέση στην Επιτροπή θέλει ξανά και αυστηρός θα είναι, όπως είπε στη μεσημεριανή μελέτη. Αρνούμε να δεκτώ αυτό το πράγμα ως τέχνη. Το πράγμα πρώτα δεν φάνηκε. Δεν εννοούσα αυτό, διεστραμμένε. Και η αυστηρή κρίση μου έπιασε τόπο. Αν δεν ήταν ο Χάρης, τέτοια σπάνια πουλιά θα έμεναν κλεισμένα στο κλουβί τους να κελαϊδούν. Περιμέναμε να δούμε και κάτι άλλο. Έχετε δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι κάτι άλλο λίγο είδαμε.